Είδαμε το αυτοκόλλητο που θα είναι πάνω στις συσκευές που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα. Τι γράφει το αυτοκόλλητο, πώς είναι το QR code και ποιο είναι το πράσινο. Την ξαναδούμε τη φωτογραφία να μπορούμε αυτή, παιδιά. Αυτή είναι η φωτογραφία. Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή είναι το πρόγραμμα με το QR code. Καλημέρα, κύριε Καρόνη. Καλημέρα. Αυτό το αυτοκόλλητο απλά θα είναι το αυτοκόλλητο που θα τοποθετηθεί επάνω στα προϊόντα που πηγαίνουν προς την ανακύκλωση. Όχι στα προϊόντα που χρειάζεται να αγοράσει ο κόσμος. Μάλιστα. 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 Είναι αυτό που θα συνοδεύει τη συσκευή μέχρι να πάει στην ανακύκλωση και να διαλυθεί. Ναι. Και αυτός είναι ένας μονοδικός κωδικός. Ναι. Σε κάθε προϊόν που είναι ψυγείο, κουζίνα, που είναι ψυγείο και καταψύκτης, παίρνουμε το προϊόν. Ελέγχουμε το προϊόν, πιστοποιούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό, λειτουργεί κανονικά, δεν έχει πρόβλημα μηχανικό. Κολλάμε το μοναδικό κωδικό, τον στέλνουμε στην ανακύκλωση ΑΕ για να πιστοποιήσουν και αυτοί ότι αυτό το προϊόν το οποίο δηλώσαμε, αυτό πήγε πίσω για καταστροφή. Και αμέσως μετά το τοποθετούν στην πλατφόρμα και τότε έρχεται η ώρα για να μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα, τα καταστήματα πίσω για το προϊόν το οποίο πήγε προς καταστροφή. Α, καλά το ξεκαθαρίσατε. Πρόβλημα... Εμείς νομίζαμε ότι είναι το αντίστροφο. Βεβαίως. Νομίζαμε ότι θα είναι στα προϊόντα που μπορεί να πάει όποιος επιλέγει. Ναι. Το κωδικό να πάει εκεί. Και πρώτα, κυρία Ρέβη, υπάρχει μια διαδικασία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι καταναλωτές αγκάλιασαν το πρόγραμμα. Ναι. Κατανοώντας ότι επειδή τουλάχιστον τα ηλεκτρικά, αυτές οι συσκευές, καταψύκτες, ψυγεία, δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα. Άρα αυτοί που θα πάρουν νέες τεχνολογίες προϊόντα έχουν για την επόμενη δεκαετία, 15 ετία από 40 και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ξεκίνησαν και έχουν προσπεράσει το 1 εκατομμύριο αιτήσει που έχουν γίνει και φαίνεται να φτάσουν το 1.200 όπως ορθά είπατε πριν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι επειδή 350.000 είναι μόνο οι δικαιούχοι, ένα στους τρεις θα πάρουν. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια υπόνοια ότι μπορεί να ξεκινήσει και να διευρυνθεί το πρόγραμμα και για άλλους ανθρώπους που είναι ενδιαφερόμενοι τις επόμενες μέρες. Τώρα αυτό που είναι να γίνει είναι κλείνει σήμερα πλατφόρμα. Τις επόμενες μέρες το Υπουργείο ελέγχει τις αιτήσεις και εγκρίνει αυτές που μπορεί να εγκρίνει. Μόλις περάσουν τις 350.000 έχουν δικαίωμα την επόμενη εβδομάδα και αναρτηθεί η πρόχειρη λίστα με αυτούς που τελικά θα ωφεληθούν το πρόγραμμα. Έχουν δικαίωμα για 7 μέρες να κάνουν ένσταση. Ναι. Και μετά τις 7 μέρες θα βγει η τελική λίστα που θα αποστείλει και σε κάθε έναν ωφελούμενο ένα μοναδικό QR code για κάθε συσκευή. Δηλαδή ένας ζητάει ένα προϊόν, θα πάρει ένα QR code. Τρία QR code για να μπορέσει να πάει στα καταστήματα να το πάρει. Όσο για τα προϊόντα. Τα προϊόντα λοιπόν έχουν μπει ήδη εδώ τις τελευταίες δύο μέρες οι εταιρείες. Κάθε εταιρεία που είναι εισαγωγική προϊόντων από το εξωτερικό, γιατί εμείς δεν κατασκευάζουμε προϊόντα τέτοια στην Ελλάδα, ξεκινάει και αναρτεί λίστες με τα προϊόντα τα οποία τηρούν τις προδιαγραφές του περιβάλλοντος, τηρούν τις απαιτήσεις του Υπουργείου και είναι μέσα σε ενεργειακή κλάση. Δηλαδή, ψυγεία μέχρι κατηγορία Ε, καταψύκτες μέχρι κατηγορία Ε, κλιματιστικά Α2 και Α3C. Νίκο Καρόνη, μπορεί να σου πει κάτι. Θα μπει μέσα ο καταναλωτής, θα βρει τα προϊόντα τα οποία θέλει. Θα βρει τα καταστήματα τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Γιατί συμμετέχουν όλα, γιατί δεν έχουν όλοι σύμβαση με την ανακύκλωση. Και θα επιλέξει τον τεχνικό, ο οποίος θα μπορέσει, ή την εταιρεία τεχνικών, που θα πάει να τοποθετήσει το εργοδίσιο. Αυτοί οι αδειούχοι και επιστοποιούχοι τεχνικοί που έχουν αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο της τοποθέτησης μέσα σε θερμοκρασίες πολύ μεγάλες, 40-45 βαθμούς, να κρέμονται από το σπίτι, γιατί τα κλιματιστικά τα έχουμε σε περίεργες. Σωστά. Είναι και πολύ λίγοι και το έχουμε ξαναδείξει, κύριε Καρόνη. Και με ωράρια τρελά, έτσι. Έτσι. Και να δούμε και αν θα φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Κατά μέσο όρο, καταναλωτής, ο κάθε ένας πελάτης σας, πόσο θα πληρώσει κατά μέσο όρο για να πάρει μια συσκευή, πόσο παραπάνω θα πληρώσει. Όχι, αλλιώς έπρεπε να πεις την ερώτηση. Έπρεπε να το πεις, με συγχωρείς κιόλας. Έχουμε καταγγελίες ότι έχουν αλλάξει ξαφνικά προς τα πάνω και κατά περιέργως οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων, δηλαδή κλιματιστικό, ψυγείο, καταψύκτες, ξαφνικά εκτοξεύθηκαν. Γελάει ο καταναλωτής. Γελάει, γιατί ξέρει, άνθρωπος αγοράς είναι τώρα. Είναι εκπαιδευμένοι. Ακούστε, αυτοί οι οποίοι ξεκινάνε και ανεβάζουν τις τιμές και κάνουν τέτοια πράγματα, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα τιμωρηθούν από τους τελικούς καταναλωτές, οι οποίοι μέσω της πανδημίας εκπαιδεύτηκαν όλοι και μπορούν και ηλεκτρονικά. Καλά τώρα, κύριε Καρόνη, δεν είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι να ξέρουμε πόσο έκανε πριν τρεις μήνες και πόσο τώρα. Μα φαίνεται μέσα στην εξέλιξη τιμή. Οι καταναλωτές μπορούν να μπουν στην εξέλιξη τιμή που έχουν στα site όλες οι εταιρείες που πουλάμε προϊόντα και να δουν ποια είναι η αύξηση. Η αλήθεια είναι ότι πριν από δύο χρόνια, εγώ σε κατάστημα πουλούσα ένα ψυγείο 1 μέτρο και 40 εκατοστά 179 ευρώ και σήμερα το ίδιο ψυγείο, το ίδιο ακριβώς ψυγείο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχει ανέβει λόγω μεταφορικών και λόγω αυξήσεις πρώτων υλών, έχει πάει στα 279 ευρώ. Τι λες? Αυτή η αύξηση είναι τρελή. Αλλά από εκεί και πέρα όμως.
οι τελευταίους μήνες δεν ανέβηκαν τα πράγματα. Γιατί τις προηγούμενες, πριν από 6 μήνες, οι μεγάλες αντιπροσωπείες, περιμένοντας την εφαρμογή του προγράμματος, έχουν πλημμυρίσει αποδίκες με εμπορεύματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα βοηθηθεί το πρόγραμμα. Μακάρι να μην διαπιστωθούν. Το πρόβλημα είναι οι ποσότητες. Και έλεγχοι να γίνουν.